δικαστική απόφαση κόλαφος για τον βιαστή, ο οποίος θυμόμαστε όλοι που είχε, στη Δάφνη είχε βιάσει την κοπέλα, την είχε απαγάγει. Θυμόμαστε όλοι όλη αυτή τη φρικτή ιστορία. Να το θυμίσουμε με λίγο. Με τα βασανιστήρια της κοπέλας, πες μας λίγο, θύμισε. Ο άνθρωπος αυτός προφασίζονταν... Το τέρας αυτό! Το τέρας, ακριβώς. Το τέρας αυτό, λοιπόν, προφασίζονταν ότι ήταν τυφλός και με το πρόσχημα αυτό παρέσυρε μια κοπέλα, η οποία μάλιστα προέτρεξε να τον βοηθήσει. Την παρέσυρε στο διαμέρισμά του, όπου και τη φυλάκισε, την άρκωσε προκειμένου να τη βιάζει. Το τριμελές λοιπόν εφετείο Αθηνών του έριξε μία πρωτοφανή καμπάνα και πολύ καλά έκανε, θα έλεγα, κάθειρξης 42 ετών. Μην λαμβάνοντας κανένα ελαφρυντικό και θεωρώντας τον ως σατανικό. Επομένως, ο άνθρωπος αυτός αναμένεται να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της φυλακής, τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του στη φυλακή. Που σημαίνει ότι η ποινή, τουλάχιστον οι άλλοι. Να πούμε ότι η ποινή είναι 42 έτη, αλλά στη φυλακή θα μείνει 25 έτη. Α, έτσι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Ναι. Να το πούμε αυτά. Βαρίζω πελέκες για αυτόν τον ανώμαλο βιαστή, ο οποίος δεν σεβόταν καμία κοπέλα, ήταν εγκληματίας. Ασελγούσε, τις κακοποιούσε, την έδαινε τη μία και πήγε να την κυλήσει για άλλα κορίτσια. Και άμα είχε 67% αναπηρία. Διεστραμμένο και σατανικό, καμία τίποτα. Καμία αναπηρία δεν είχε. Πάντως το δικαστήριο πολύ καλά έκανε και επέβαλε τέτοια ποινή. Και ο οποίος, να πούμε, ότι είχαμε και επεισόδια. Ο κόσμος απ' έξω φώναζε. Α, ναι, πράγματι. Συγκεντρώθηκαν τόσο οικοί της κοπέλας όσο και φίλοι, οι οποίοι φυσικά σταμάτησαν να φωνασκούν μόνο τη στιγμή που άκουσαν την ετιμιγορία του δικαστηρίου, η οποία ήταν καταπέλτης. Ο οποίος Θρασής, η απολογία του τι έλεγε που εξόργησε κιόλας, ότι το κορίτσι λέει, το ήθελε, λέει, από μόνη της, προσπάθησε, λέει, με τη συνένεσή της. Προσπάθησε να δικαιολογηθεί ακριβώς λέγοντας ότι με τη συνένεσή της έγιναν όσα έγιναν. Πράγμα που απερίφθηκε στο δικαστήριο, καθώς το δικαστήριο είπε πώς είναι δυνατόν. Τότε γιατί την άρκωσε, γιατί την έδεσε και γιατί τη φίμωσε. Και να πούμε μπράβο στην εισαγγελέα, μπράβο στην εισαγγελέα της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία ανέφερε ότι παθούσα, γιατί ζήτησε ο συγκεκριμένος και ψυχιατρική έλεγχο τάχνου για να τη σκαπουλάρει. Και λέει εισαγγελέας ότι παθούσα δίνει μάχη για την υγεία της και θα πρέπει να φύγει από εδώ, από τη δικαστική αίθουσα, δικαιωμένη και να προχωρήσει τη ζωή της. Και μπράβο στην εισαγγελέα. Όπως η Εκκλησία, Φίλιππε, και οι ιερωμένοι μας, και γενικά οι αρχιερείς μας, οι Μητροπολίτες κλπ. Στέκονται στο ύψος τους. Έτσι στέκονται στο ύψος και οι δικαστές. Μπράβο και δεν υποχωρούν στην εισαγγελία και στο Προεδρείο του Δικαστηρίου, ναι, που δικαίωσε το θύμα του βιασμού, που την άργωνε, τη βίαζε, την είχε δεμένη, την είχε αρπάξει στην κυριολεξία, την είχε απαγάγει. Κατέστρεψε ένα νεαρό κορίτσι στην κυριολεξία. Αυτό το κορίτσι θα το φέρει σε όλη της τη ζωή. Μάλιστα. Πάμε τώρα γρήγορα σε ένα Σταυρούλα Λούρου.